Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους άσκοπους πυροβολισμούς, με τις λεγόμενες και ως μπαλοφιές. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Άσκοποι πυροβολισμοί ή αλλιώς μπαλοφιές. Ένα φαινόμενο, μια συνήθεια ή καλύτερα μια λανθασμένη νοοτροπία ανθρώπων που με το πρόσχημα της παράδοσης και της χαράς αγνοούν κινδύνους που σχετίζονται ακόμα και με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Τελευταία θύματα από αδέσποτες σφαίρες, μια 27χρονη από τα Χανιά και ένας 57χρονος από το Ηράκλειο. Για καλή τους τύχη τη γλίτωσαν με επιπόλαια τραύματα στο πόδι και στον ώμο. Μέχρι πότε όμως άνθρωποι στην κοινωνία της Κρήτης θα παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, μέχρι πότε θα ρισκάρουν, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι μπαλοφιές είναι μέρος της κουλτούρας ή ακόμα και της παράδοσης αυτού του τόπου. Υπάρχουν και αυτοί που τονίζουν ότι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο νησί μόνο ως ντροπιαστικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Σε αυτή την περίπτωση η αλήθεια δεν βρίσκεται κάπου στη μέση, ειδικά όταν παίζεις με τη ζωή του διπλανού σου αλλά και τη δική σου. Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο το φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών μέσα από μια κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση. Στο πλατό της εκπομπής, ο Γιώργος Νικολακάκης, καθηγητής κοινωνιολογίας, και ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος. Κύριε Νικολακάκη, κύριε Παπανικολάου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα και αφορά τους άσκοπους πυροβολισμούς. Κύριε Νικολακάκη, το φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών, και δεν ξέρω πόσο όριμοι είμαστε ως κοινωνία, ως πολίτες, προκειμένου να αποτρέψουμε κάποιον να πιάσει στα χέρια του ένα όπλο, στο νησί της Κρήτης βέβαια, και να πυροβολήσει. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχουμε επιχειρήσει και στο παρελθόν έτσι να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα ή να κάνουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες θα αποτρέπανε, ας πούμε, ιδίως νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό. Νομίζω ότι το θέμα της κουλτούρας των όπλων είναι πάρα πολύ βαθύ. Συνήθως το εξετάζουμε πολύ επιφανειακά κάθε φορά που υπάρχει ένα κακό συμβάν και λίγο πολύ κάνουμε τα ίδια ευκολόγια. Είναι δηλαδή σαν να λέμε, ας πούμε, στους οδηγούς να προσέχουν όταν οδηγούν στην πραγματικότητα. Δεν φτάνουμε καθόλου στις ρίζες του φαινομένου που, όπως προείπα, είναι πάρα πολύ βαθύ. Και θα ήθελε πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε τις αιτίες του, να αναλύσουμε επίσης και την εξέλιξή του, τουλάχιστον τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες, που γνώρισε μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση με πολλές διαφοροποιήσεις όλη αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι περισσότερο, ιδίως μετά την δικτατορία, δηλαδή από τη μεταπολίτευση και μετά, έγινε κομμάτι μιας τελετουργικής και καταναλωτικής κουλτούρας. Γιατί περισσότερο στην Κρήτη όμως? Νομίζω γιατί στην Κρήτη υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή και το γεγονός ότι η Κρήτη είναι τα τελευταία μέρη, ας πούμε, του ελληνικού χώρου που απελευθερώνεται, ενώνεται με την Ελλάδα. Έχει μια παράδοση ανταρσίας. Οι ανδρικές αξίες, ας πούμε, φαίνονται να είναι πολύ ψηλά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση ενός πληθυσμού κυρίως ορεινού σε σχέση με τον αστικό και την παιδιάδα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία από ένα σημείο και μετά απελευθερώθηκαν, θα έλεγε κανείς, και τους επετράπει να διαμορφώσουν αυτή την κουλτούρα. Και επιμένω στο γεγονός τους επετράπει, διότι το φαινόμενο αυτό της οπλοχρησίας, της οπλοφορίας, της εμπορίας όπλων κτλ. Έγινε ανεχτό από το ίδιο το πολιτικό σύστημα για μια μεγάλη περίοδο. Να βάλω μια ανωτελεία. Κύριε Παπανικολάου, ποια ψυχολογία ενός ανθρώπου που κρατά στα χέρια του ένα όπλο? Κρατά στα χέρια του ένα όπλο που το φαινόμενο ουσιαστικά τον αστερίσκους, όχι για να σκοτώσει κάποιον. Προφανώς. Ένα όπλο για να δείξει τον ανδρισμό του, για να δείξει το πόσο καπετάνιος είναι. Χρησιμοποιώ όρους που έχουμε ακούσει πολλάκες από συνανθρώπους μας στην Κρήτη. Ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μιλούμε συνήθως για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να κάνει χείρη την παρουσία του. Για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει μια δική του ταυτότητα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανά δεν έχει ταυτότητα και προσπαθεί να δημιουργήσει ταυτότητα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές, κραδέοντας το όπλο, έχει την ψευδαίσθηση ο ίδιος ο άνθρωπος ότι ξορκίζει το φόβο. Ένα φόβο ο οποίος υπάρχει μέσα του και ο οποίος ίσως δεν γίνεται αντιληπτός από τον ίδιο.
φόβος, ο οποίος πολλές φορές δηλητηριάζει για την καθημερινότητά του. Ας σκεφτούμε το συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς το όπλο, το πόσο κενό, το πόσο άδειο θα βρίσκεται και το πόσο άδειο θα αισθάνεται στο συγκεκριμένο χώρο. Ερώτηση και στα μάτια μας, κενός και άδειος. Όχι. Προφανώς όχι στα μάτια μας κενός και άδειος. Ο ίδιος αισθάνεται κενός. Ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν έχει ταυτότητα, όπως έλεγα προηγουμένως, ή προσπαθεί να δημιουργήσει ταυτότητα, όπως έλεγε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, ακριβώς μέσα από το να κρατάει το όπλο. Και αν του πάρεις το όπλο εκείνη τη στιγμή, πώς θα αντιδράσει? Ξέρετε, νομίζω ότι ο καθένας βιώνει μια απώλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η απώλεια έχει να κάνει με το ότι θυμώνουμε συνήθως τις απώλειες. Ο θυμός, ίσως στην καλύτερη περίπτωση, εξωστρέφεται. Δηλαδή, θυμώνει ο ίδιος με κάποιο άλλο πρόσωπο ή, στη χειρότερη των περιπτώσεων, με αυτό το πρόσωπο το οποίο του παίρνει το όπλο, ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, θυμώνει με τον ίδιο τον εαυτό. Εσωστρέφει λοιπόν το θυμό του και άρα λοιπόν κλείνεται στον εαυτό του και πιθανά αισθάνεται δύσκολα, άσχημα, μέχρι και μελαγχολικά. Ίσως χάνει ένα κομμάτι της ταυτότητάς του, όπως λέγαμε προηγουμένως. Κύριε καθηγητά, είναι μια μάστιγα για το νησί τελικά οι άσκοποι πυροβολισμοί? Θα τη χαρακτηρίζετε έτσι? Σίγουρα είναι μάστιγα, είναι μια δυσφήμιση και γυμονή και κινδύνους, πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Όχι μόνο για τα ατυχήματα που κατά καιρούς, ας πούμε, καταγράφουμε, αλλά και γενικότερα επειδή υπάρχει, ας πούμε, και μια προϊστορία με τα οικογενειακά, όπως ονομάζουμε, ας πούμε, τις βεντέτες, και με μια εγκληματικότητα η οποία θα μπορούσε, ας πούμε, ανάλογα με την κρίση, με άλλες περιστάσεις να αυξηθεί. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ότι τα όπλα από τη στιγμή που έγιναν καταναλωτική συνήθεια και μόδα είναι περίπου υποχρεωτικό για ένα άνθρωπο, ας πούμε, ιδιαίτερα νέο άνθρωπο των ορεινών ιδίως περιοχών, αλλά έχουμε και μια εξάπλωσή του, ας πούμε, πια και αλλού, να έχει το όπλο, δηλαδή εμφανίζεται το όπλο να είναι ένα είδος εργαλείο του τύπου όπως έχουμε ένα κατσαβίδι, ένα σφυρί που λέμε αχρίαστο να είναι. Για κάποιες εργασίες, ναι, πιθανότατα. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, σε όλες τις κοινωνίες από παλιά οι άνθρωποι που έφεραν όπλα ή που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όπλα ήταν μια πολύ συγκεκριμένη και νομιμοποιημένη κατηγορία. Οι στρατιώτες, κάποιοι άλλοι. Που αυτό σήμαινε ότι οι άνθρωποι που έφεραν όπλα ή ασχολούνταν με τα όπλα είχαν και μια εκπαίδευση για τα όπλα. Αυτή τη στιγμή εδώ, που βαράμε συνήθως του Καραγκιόζη το γάμο, τα πράγματα μπορούν να πάρουν ανεξέλεκτες διαστάσεις. Όπως έχουν πάρει κατά καιρούς σε παλιότερες, ας πούμε, περιόδους, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά περιστατικά. Ερώτηση, υπάρχει κάποια ανοχή από την πολιτεία σε αυτό το φαινόμενο το οποίο ολοένα και οξύνεται κακά τα ψέματα στο τοπικό επίπεδο? Κάνουν κάπως τα στραβά μάτια οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι πολιτικοί φορείς? Νομίζω ναι. Εγώ δηλαδή έχω παραβρεθεί πολλές φορές σε γάμους, βαφτίσεις, τελετουργικά, εν πάση περιπτώσει, των ορεινών περιοχών, όπου υπήρχαν επώνυμοι βουλευτές, ακόμα και πρωθυπουργοί, τολμώ να πω. Αθηναϊκά πρωτοσέλιδα. Και μπροστά τους γινόταν μια παρέλαση όπλων, σφαιρών, πολυβόλων, κάθε διαμετρήματος όπλου κτλ. Και οι ίδιοι, κατά κάποιο τρόπο, αν δεν το χειροκροτούσαν, το ανέχονταν. Μια επισήμανση. Δηλαδή, αθηναϊκά πρωτοσέλιδα υποδέχθηκαν με μπαλωθιές τον τάδε πολιτικό αρχηγό στην Κρήτη. Ναι, αυτά υπάρχουν. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Κρήτη, ακόμα και σε ένα παλιότερο γάμο της δεκαετίας του 50 ή του 60, αυτός που θα έπαιζε πυροβολισμό θα ήταν ή ο πατέρας της νύφης ή ο αδελφός του γαμπρού κτλ. Ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο εδικαιούτο να φέρει όπλο και κυρίως να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, τελετουργικά, να ρίξει την παλωτιά. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει τη δεκαετία του 80 ή του 90, δηλαδή να καταναλώνται περισσότερες σφαίρες από ότι τον αντίστοιχο πόλεμο του Ιράκ ή της Ιουγκοσλαβίας εκείνη την εποχή, αυτό ήταν κάτι ανεξέλεγκτο και νομίζω ότι παρουσιάζει και στοιχεία ενός φαινομένου μαφίας, γιατί δεν είναι μόνο το όπλο, είναι ποιος το προμηθεύει, από πού το προμηθεύεται. Ένας τεράστιος τζίρος οικονομικός, παράνομη ο οποίος έγινε. Βεβαίως. Μια παράνομη δραστηριότητα. Βεβαίως. Και κυρίως το ανεκπαίδευτο των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, ένα παιδί τώρα 12-13 χρόνων που του κάνει ο πατέρας του δώρο, ας πούμε, γιατί το θεωρεί ότι είναι μια στιγμή ενηλικίωσης, ας πούμε, μπαίνει σε μια μαχητική ανδρική εφηβεία. Νομίζω ότι αυτές είναι εγκληματικές συμπεριφορές και τις έχουμε, μάλιστα, πληρώσει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, και εκπαιδευμένος να είναι κάποιος, κύριε καθηγητά,
ο κίνδυνος ελοχεύει από τη στιγμή που πιάνει στα χέρια του ένα όπλο. Σίγουρα, σίγουρα. Ένα όπλο δηλώνει από μόνο του μια επικινδυνότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πώς το χρησιμοποιείς. Από τη στιγμή που το έχεις, συνεπάγεται και μια σειρά πράγματα ή σκέψεις ή πρακτικές που μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα, κύριε Παπα-Νικολάου, ποια ευθύνη τώρα της οικογένειας? Ένα παιδί έρχεται σε επαφή με τα όπλα, ειδικά στην ενδοχώρα από πολύ μικρή ηλικία, και γίνεται μάρτυρας αυτών των περιστατικών πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Δεν θα πω σε καθημερινή βάση, θα πω πάρα πολύ συχνά. Ναι, νομίζω ότι η ευθύνη της οικογένειας είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη. Η οικογένεια είναι ο πρώτος, ο βασικός πυρήνας ουσιαστικά που το άτομο αγαλουχιούται με παρόμοιες συνήθειες. Οι εικόνες οι οποίες έχει γράψει ένα παιδί των τριών, των τεσσάρων, των πέντε ετών είναι εικόνες ανεξίτηλες. Είναι εικόνες οι οποίες παραμένουν στο ασυνείδητο αυτού του παιδιού. Δυστυχώς μιλούμε για μια πραγματικότητα η οποία πολλές φορές αγγίζει, αν δεν είναι επικίνδυνη, και νομίζω ότι το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς μιλούμε για έναν πατέρα ο οποίος πολλές φορές υπό την επίρρεια του αλκοόλ, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ή ψυχοτρόπων ουσιών, το οποίο επίσης είναι ένα φαινόμενο, το οποίο το βλέπουμε τελευταία όλο ένα και πιο συχνά. Πυροβολή, ένα παιδί το βλέπει και το καταλαβαίνει ωστόσο. Μιλούμε για έναν πατέρα ο οποίος πολλές φορές μέσα σε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, γιατί ξέρετε και η χαρά είναι μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, το τελευταίο που βλέπει είναι το πού θα πάει η σφαίρα. Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει το πού θα πάει η σφαίρα. Και σαφώς μιλούμε πολλές φορές για γονείς οι οποίοι φλερτάρουν με την παθολογία, φλερτάρουν με την ψυχοπαθολογία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η οικογένεια ως πρωταρχικός πυρήνας είναι υπεύθυνη. Και θα έλεγα ότι οποιοδήποτε έρχεται στη συνέχεια, είτε το σχολείο, είτε αργότερα η ίδια η κοινωνία, αν θέλετε γενικότερα, ούτως ώστε να μπορέσει να αλλάξει παρόμοιες συμπεριφορές, ίσως μπορεί να αλλάξει πολύ λίγο παρόμοιες συμπεριφορές σε σχέση με την οικογένεια και σε σχέση με αυτές τις εικόνες που δυστυχώς έχουν γραφτεί ανεξίτηλες στα μάτια ενός παιδιού, στο μυαλό ενός παιδιού. Μάλιστα, κύριε Νικολαγάκη, υποθέτω ότι το πρότυπο του κριτικού, του Λεβέντη, του καπετάνιου, του άνδρα, συνδέεται σίγουρα και με τη χρήση όπλων. Κοιτάξτε, θα συμφωνούσα με τον κύριο Παπα-Νικολάου, αλλά θα το επέκτηνα πέρα από το οικογενειακό και το ατομικό επίπεδο και στο γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, όταν η ύπαιθρος χώρα ολόκληρη έχει αφαιθεί, ας πούμε, σε ένα καθεστώς ανομίας, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αφήσει τα λάστιχά του, το μηχανάκι του έξω κτλ. Δηλαδή, εκεί αρχίζει να μπαίνει και μια ιδεολογία της προστασίας. Δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος. Απλώς σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα χώρο ο οποίος έχει αφαιθεί στην υποβάθμιση, είναι αυτονόητο ότι μια πρακτική αυτού του τύπου θα έρθει να καλύψει αυτό το κενό και αυτή μπορεί να εκτραπεί πολύ εύκολα και να γίνει αυτή η κοινωνική παθολογία για την οποία μιλούσε και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε όλες τις διαστάσεις του φαινομένου. Γι' αυτό λέω ότι στην πραγματικότητα είναι ένας πολύ σύνθετος αλγόριθμος. Δεν είναι πώς κάνουμε κατηχητικό σε κάποιους να μην χρησιμοποιούν όπλα, αλλά να δούμε όλες τις αιτίες που παράγουν το φαινόμενο και να προσπαθήσουμε σιγά σιγά μέσα από την εκπαίδευση, την οικογένεια, τις προτροπές κτλ. Ή ακόμα ας πούμε και την απαξίωση αυτών των συμπεριφορών. Γιατί το πιο σημαντικό είναι η ίδια η κοινωνία να αρχίσει να απαξιώνει αυτές τις συμπεριφορές, δηλαδή να τις θεωρεί μη ανεκτές και έτσι σιγά σιγά να αρχίζει να μεταστρέφεται αυτή η κουλτούρα της λατρείας των όπλων, η οποία, όπως προείπα, είναι μια καθαρά καταναλωτική, νοσηρή καταναλωτική κουλτούρα που κάποια στιγμή θα πρέπει να βγούμε από αυτήν. Μάλιστα, κύριε Παπα-Νικολάου, το τελευταίο που θα καταλάβει ένας καπετάνιος, εντός και εκτός αγωγικών, είναι ότι δυσφημεί μέσα από την κίνηση να κρατά και να ρίχνει μπαλωθιές το νησί του, τον τόπο του, την ίδια του την οικογένεια, έτσι δεν είναι? Προφανώς, δεδομένου του ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ίδιος έχει γαλουχηθεί με αυτές τις αρχές. Αυτές οι αρχές ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι της ίδιας του της πραγματικότητας, οπότε το τελευταίο που θα σκεφτεί θα είναι κάτι τέτοιο. Βεβαίως, νομίζω ότι, όπως λέγατε και προηγουμένως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ακριβώς δυστυχώς βλέπουμε πολλά αθηναϊκά πόρταλ, όπως και επίσης και πολλές εφημερίδες, οι οποίες κάπως περιγράφουν εκθιάζοντας παρόμοια φαινόμενα. Έτσι, έχω σταχυολογήσει κάποιες ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν, για παράδειγμα, με λύρες και μπαλωθιές, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Λαουτιέρη. Μια είδηση. Με μπαλωθιές οδηγείται το λευκό φέρετρο του Γιακουμάκη στην τελευταία του κατοικία.
χαμός στην Κρήτη με μπαλωθιές σε κηδεία ηγούμενου. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στο συλλογικό ασυνείδητο γενικότερα έχουν απενοχοποιηθεί παρόμοιες συμπεριφορές ή ακόμα και συνδέονται με απόδειξη φόρου τιμής. Προφανώς δεν μιλούμε για απόδειξη φόρου τιμής σε αυτή την περίπτωση. Δεν μιλούμε για ένα. Από για την άλλη, στείνουν στα 5 μέτρα ακριβώς, το νησί ακριβώς, σε περίπτωση δυστυχήματος. Ακριβώς. Και το πιο επικίνδυνο νομίζω είναι ότι κάπου ηρωποιούνται παρόμοιες συμπεριφορές πολλές φορές, ίσως και από άτομα στην Κρήτη, αλλά κυρίως από άτομα εκτός Κρήτης, όταν δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν κατανοήσει τη συγκεκριμένη κουλτούρα. Και δυσανασχετούμε δυστυχώς μόνο όταν αυτές οι συμπεριφορές έχουν είτε τραυματίες είτε νεκρούς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, βεβαίως. Κύριε Νικολακάκη, έχει στιγματιστεί η κοινωνία της Κρήτης από την έξαρση του συγκεκριμένου φαινομένου? Νομίζω ναι. Δηλαδή, περίπου περιμένουν ότι είναι αυτονόητο σε ένα γεγονός να υπάρξουν όλα αυτά. Δηλαδή, αυτή η παθολογία, ας πούμε. Και συμφωνώ με τον κύριο Παπα-Νικολάου ότι ενώ επικρίνουν, στην πραγματικότητα εκθιάζουν έμεσα. Γιατί πάντα ο πυροβολισμός είναι μια είδηση περίεργη, πουλάει προφανώς. Έτσι, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς αυτό. Γιατί είναι κάτι εντυπωσιακό, αν θέλετε. Μάλιστα, κύριε Παπα-Νικολάου, ακόμα και ο θάνατος σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Δυστυχώς δεν λειτουργεί αποτρεπτικά ή αν λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς έχουμε δει φαινόμενα όπου κάποια άτομα πέθαναν από άσκοπους πυροβολισμούς, έχασαν τη ζωή τους από άσκοπους πυροβολισμούς. Η ανακοχή, επιτρέψτε μου τον όρο αυτό, κράτησε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάποια χρόνια. Ίσως με την παρένεση κάποιων ψυχρεμότερων, ίσως με την παρένεση κάποιων άνθρωπων οι οποίοι φοβούνται τον νόμο από εκεί και πέρα, αλλά ωστόσο κράτησε δυστυχώς για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μια συνήθεια η οποία παραμένει βαθιά ριζωμένη και η οποία ίσως θέλει πολλά χρόνια για να μπορέσει να ξεριζωθεί. Μια συνήθεια λοιπόν, κύριε Νικολακάκη, βαθιά ριζωμένη, θέλει πολλά χρόνια προκειμένου πιθανότατα να βρεθεί μια λύση. Πότε θα πρέπει να γίνει η αρχή, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει, παρόλο που το φαινόμενο φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Δηλαδή, η έξαρση που υπήρξε τη δεκαετία του 80 στις αρχές του 90 δεν υπάρχει πια. Νομίζω δηλαδή ότι αρχίζει το φαινόμενο να συρρυκνώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί αντίστοιχα και η κατοχή των όπλων. Δηλαδή αυτό που δυνητικά μπορεί να συμβεί. Η παράνομη κατοχή. Αλλά τουλάχιστον οι άσκοπες μπαλωτιές ή οι μαζικές άσκοπες μπαλωτιές, αυτά δηλαδή που βλέπαμε έτσι κατά κόρο την δεκαετία του 80 και του 90, αυτό νομίζω σήμερα ότι δεν υπάρχει, έχει μεταφερθεί ενδεχομένως αλλού, αλλά όχι στην ένταση που το παρακολουθούσαμε εκείνη την περίοδο. Αν αυτό είναι ένας ενδείχτης μιας μεταστροφής, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό όμως που μπορώ να πω, έτσι συνεχίζοντας τη σκέψη του κ. Παπα-Νικολάου, είναι ότι πολλές από αυτές τις πρακτικές γίνονται εγκληματικές από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, είδαμε πως άνθρωποι οπλισμένοι και τα λοιπά ή έχοντες όπλα μπήκαν, ας πούμε, σε ληστείες, μπήκαν δηλαδή και σε πιο σύγχρονες παραβατικές συμπεριφορές και όχι μόνο στη ζωοκλοπή ή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά που θεωρούνταν, ας πούμε, σε εισαγωγικά πιο παραδοσιακά εγκλήματα. Αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει πάντα, ιδιαίτερα σε μια εποχή πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης, όπως είναι η σημερινή. Μάλιστα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει πολλοί παράγοντες να συμβάλλουν τόσο ώστε το φαινόμενο αυτό να αρχίζει να αλλάζει και να μεταστρέφονται οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Διότι η καταστολή δεν αρκεί. Η καταστολή θα μπορούσε να λειτουργήσει στα πρώτα στάδια της μαζικοποίησης του φαινομένου. Αφού δεν έγινε αυτό, αλλά θεωρήθηκε περίπου ανεκτό ή ακόμα και πολιτικά χειραγωγήσιμο, σήμερα νομίζω ότι θέλει ένα πολύ πιο σύνθετο τρόπο, αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά, και πρέπει να περιμένουμε και αποτελέσματα σε βάθος χρόνου των ενεργειών που θα κάνουμε σήμερα. Μάλιστα. Όπου εκεί και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως είστε εσείς, αλλά και άνθρωποι όπως είναι οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι πολιτικοί, οι αστυνομικοί κτλ. Θα πρέπει λίγο να καταλήξουν σε μια κοινή ατζέντα. Κάθε τι σύνθετο στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, είναι ένας πολύ δύσκολος και μη προσπελάσιμος αλγόριθμος, θα έλεγα εγώ. Οπότε, πού καταλήγουμε?
Κύριε Παπα-Νικολάου, να κλείσω με σας μία προτροπή στους γονείς που έχουν παιδιά, πώς θα πρέπει από στο μέλλον να αντιδράσουν σε περιπτώσεις που τα παιδιά τους καλώς ή κακώς έρχονται σε επαφή με όπλο. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα και εγώ να κλείσω μια προτροπή που έγινε από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η οποία έκανε μια ανακοίνωση πρόσφατα σε σχέση με το ότι ήταν αρνητική βεβαίως για την γενίκευση της χρήσης των όπλων ή της οπλοκατοχής, γενικότερα για τις άδειες οπλοκατοχής. Η Ελληνική λοιπόν Ψυχιατρική Εταιρεία μίλησε και είπε ότι μπορεί ένας ψυχίατρος να βεβαιώσει το ότι ένα άτομο δεν είναι ικανό να φέρει όπλο, δεν είναι ωστόσο να βεβαιώσει ο ίδιος ψυχίατρος το ότι ένα άτομο είναι ικανό να φέρει όπλο ή και αν είναι ικανό σήμερα να το φέρει το όπλο, δεν είναι ικανό να το φέρει το όπλο 2 μήνες μετά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά το ότι υπάρχει μια αδυναμία ασφαλούς εκτίμησης στη διάρκεια, έτσι, στη χρονική διάρκεια, και άρα λοιπόν είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσουμε να προβλέψουμε κάποιες καταστάσεις. Δυστυχώς τα όπλα σκοτώνουν. Δυστυχώς το νησί μας έχει θρηνήσει πολλούς νεκρούς. Νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες και με αυτές τις σκέψεις ο κάθε γονιός ο οποίος θα σηκώσει το όπλο σε κάποια χαρά ας το σκεφτεί 2 φορές, γιατί ίσως, όπως λέγαμε και προηγουμένως, γράφει το ίδιο το παιδί στη σκέψη του κάποιες συνήθειες που πιθανά θα τις αναπαραγάγει αργότερα σε μια ένδειξη καπετανιάς που προφανώς και δεν είναι καπετανιά. Λοιπόν, τα όπλα σκοτώνουν και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε νοοτροπία. Κύριε Νικολακάκη, κύριε Παπα-Νικολάου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα, για τη συζήτηση που είχαμε και προέκυψαν θετικά πιστεύω συμπεράσματα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.